αυτή τη στιγμή συντελείται ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, κόβοντας ολιγομελή σε εισαγωγικά τμήματα στην τρίτη λυκείου και στη δευτέρα λυκείου και στα ΕΠΑ, και αφανίζοντας και εξαφανίζοντας ολόκληρες τάξεις. Είναι γνωστή η τακτική του Υπουργείου που στη λογική κόστους ωφέλους δεν επιτρέπει τα παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί που τις άρχισαν. Θα μας ξαναβρούν μπροστά τους και θα επιμείνουμε να έχουμε τις απαντήσεις που θέλουν. Δεδομένου ότι σήμερα είναι 7 Σεπτέμβρη, υπάρχουν μαθητές που δεν γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα πάνε την Δευτέρα. Βεβαίως. Από το Άδενδρο είναι 25 μαθητές, από το Καλοχώρι είναι 25 μαθητές, 23 μαθητές είναι από το 13ο, μια ολόκληρη τάξη. Δηλαδή στις συνθήκες κορονοϊού, που το ζητούμενο είναι να είναι 15 μαθητές στην τάξη και όχι περισσότεροι, κλείνουμε ολιγομελή τμήματα, που στην ουσία δεν είναι ολιγομελή, γιατί το τμήμα γενικής παιδείας είναι με 20 και 25 άτομα και όταν λέμε στο παιδί διάλεξε τώρα προσανατολισμό ή ειδικότητα ή κατεύθυνση, τότε το τμήμα είναι προφανές ότι δεν θα έχει πάνω από 10-15 παιδιά. Ερχόμαστε και το χαρακτηρίζουμε ολιγομελές προκειμένου να το καταργήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι αυτά τα τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν, πρέπει οι μαθητές να ξέρουν πού θα συνεχίσουν. Αυτή τη στιγμή που έχει καταργήσει σχεδόν ολόκληρη, όχι σχεδόν, ολόκληρη τάξη, σε 3-4 σχολεία έχει καταργήσει τη γάμα, είτε τη β' τάξη, είτε και τμήμα της β' τάξης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα 25, τα 23, τα 28 παιδιά δεν γνωρίζουμε ούτε πού θα πάνε. Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι δηλαδή, ο μαθητής ξαφνικά μαθαίνει ότι δεν έχει σχολική στέγη και πρέπει να βγει στη γύρα. Όταν χρειάζεται να αραιώσουμε τους μαθητές, θα πάνε να τους τριμώξουν για να γίνουν 27, 28 και 30 στιγμή. Βρεθήκαμε σήμερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με γονείς από σχολεία για να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι φτάσαμε στις 7 Σεπτέμβρη, λίγες μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, και μαθητές δεν ξέρουν ακόμα αν εγκριθούν τα ολιγομελή τμήματα στις κατευθύνσεις στο Λύκειο. Είναι απαράδεκτο ότι οδηγούμε μαθητές στο να αλλάξουν κατεύθυνση, να αλλάξουν τις επιθυμίες τους, και αυτό γίνεται εφαρμόζοντας και τον νόμο που ισχύει εδώ και 4 χρόνια και οδηγεί στην ουσία τους μαθητές σε μακρινές αποστάσεις σε σχολεία, οδηγεί τους μαθητές να αλλάξουν κατεύθυνση, να μην ακολουθήσουν αυτό που θέλει. Ζητήσαμε από τον Περιφερειακό Διευθυντή να μεταφέρει στο Υπουργείο και να έχει και αυτό θετική εισήγηση, ώστε να εγκριθούν για άλλη μια χρονιά το ολιγομελή, αλλά ταυτόχρονα να αλλάξει το απαράδεκτος νόμος που εφαρμόζεται και που οδηγεί στο κλείσιμο σχολείων που πραγματικά έχει ανάγκη κυρίως η περιφέρεια, και οδηγεί μαθητές στο να μεταφέρονται σε άλλα σχολεία σε μακρινές αποστάσεις.